Αφού λοιπόν έγινε τη ανατροπή στου τελικού τη Basket League. Τρώμαξα. Δεν ξέρω τι θα συνεχίσει τη ανατροπή. Ναι, δεν έγινε τη ανατροπή. Όχι, όχι, όχι. Ξέρεις, είμαι πάρα πολύ σημαντικό. Ήρθε το καλοκαίρι. Το Slam Dunk όμως είναι εδώ και θα είναι για αρκετό καιρό ακόμα. Λοιπόν, Slam Dunk του στοίχημα View Powered by Πάμε Στοίχημα.gr νούμερο 23. Φτάσαμε στο 23. Νουμεράρα. Ναι, ναι. Μάικλ Τζόρνταν. Τι έχεις να πεις, δεν ξέρω. Υπάρχουν τα ντοκουμέντα. Ντοκουμέντα. Υπάρχουν τα βίντεο, τα papiers. Είπαμε, είναι 2-0. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι τόσο καλή ομάδα που μπορεί να το γυρίσει. Το είπε ο Κόουτς Φερόπουλος. Και ο Κόουτς Φερόπουλος και εγώ. Ναι, ναι, ναι. Το όλοι είπατε. Μας. Ναι. Και φυσικά και γυρνάει μια τέτοια σειρά με δύο τέτοιες ομάδες. Γύρισε. Παναθηναϊκός. Έκανε τα 2-3. Α, οκ. Το πας εκεί. Είχαμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η εισαγωγή που είχα σκεφτεί ήταν να φέρω τα στρατιωτικά μου εδώ. Γιατί ήμουν φαντάρος όταν η ΑΕΚ γύριζε από 2-0 σε 3-2. Α, νόμιζα ότι θα φέρεις τα στρατιωτικά σου γιατί είμαστε εμπόλεμη ζώνη. Όχι, βρε. Α, εντάξει. Σκέφτηκα... Βλέπεις, δεν ξέρω τι θες να πεις καθ' τώρα. Σκέφτηκα και το άλλο με αυτό. Δεν είμαστε εμείς, δεν είμαστε σε κουτάκια. Σκέφτηκα να σου πω να μου φέρεις μια φωτογραφία ναι. σου το 2002 και να φέρω και εγώ μία. Το 2002 τώρα. Όταν η ΑΕΚ ναι. έκανε το 3-2. Ήμουνα, νομίζω, στο ΣΕΦ και είχα παρακολουθήσει αυτά τα παιχνίδια. Δεν πήγαινε δημοτικό. Ήμουν ένα τάκ πάνω από το δημοτικό. Okay, ναι. Εγώ είμαι ο φαντάρος. Λοιπόν, πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Παναθηναϊκό. Έκλεισε μαγικά τη σεζόν. Θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς βέβαια με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ακόμη και αν έχανε το πρωτάθλημα, κανείς δεν μπορούσε να πει τίποτα στους πράσινους. Προφανώς. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όλη αυτή την οτροπία που υπάρχει γενικότερα στις ομάδες ότι ενώ μπορεί να έχεις κατακτήσει μια κούπα όπως είναι το ευρωπαϊκό, το εάν δεν κατακτήσεις το εγχώριο πρωτάθλημα, σε καθιστά κατευθείαν αποτυχημένο. Εντάξει. Νομίζω ότι όπως και να έχει όταν κατακτάς κάποιες κούπες, όπως έγινε και με τον Ολυμπιακό, με το Super Cup και όλα το αυτά. Κύπελλο, ναι. Το κύπελλο. Νομίζω ότι η κάθε ομάδα έχει τις επιτυχίες της και τις μη επιτυχίες. Δεν θα πω αποτυχίες, γιατί είναι πολύ βαριά λέξη η αποτυχία. Κοίτα, θεωρώ ότι απλά είναι η γεύση που μένει στο καλοκαίρι, η τελευταία γεύση που λέμε. Αυτό είναι ίσως κάτι που το κάνει πάρα πολύ σημαντικό. Όχι ότι δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Και ότι η αντιπαλότητα είναι τόσο μεγάλη. Που... Αυτό το ακούω. Το ακούω λίγο καλύτερα. Εννοείται ότι βάζεις σε εσωστρέφεια τον έναν. Ναι. Και εννοείται ότι αυτός που κερδίζει κάνει πολύ πιο ήσυχο καλοκαίρι. Αλλά δεν μπορείς τώρα να υποβαθμίσεις μια κούπα, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή. Κάθε μια κούπα είναι ξεχωριστή. Εννοείται, το κάθε πρωτάθλημα είναι ξεχωριστό, η κάθε προσπάθεια ξεχωριστή. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός απέδειξε ότι έχει το νεύρο και το τσαγανό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις καλύτερα ενδεχομένως από τον Ολυμπιακό. Αυτό. Τώρα στο ποια είναι η καλύτερη ομάδα, ποια δεν είναι. Όταν έχει κρυφθεί στο σουτ. Κρίνεται στα σημεία. Ναι, έτσι. Έχει κρυφθεί ένα σουτ. Δύο πολύ μεγάλες ομάδες που έπαιξαν πολύ δυνατά. Είδαμε πάρα πολύ ωραίους τελικούς. Για μένα είναι η καλύτερη της ιστορίας. Ναι, και πολύ οι πέντε με suspense και οι πέντε με διαφορές 7-5 πόντων. Τα λέει όλο αυτό. Ναι. Αν έλειπε το γύρω-γύρω, το οποίο το σχολιάσαμε την προηγούμενη εκπομπή, δεν χρειάζεται να επανέλθουμε. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, σεβαστή όπως θέλουμε να σέβονται και τη δική μας γνώμη. Αν δεν υπήρχαν τα γύρω-γύρω, νομίζω ότι είναι η κορυφαία τελική της ιστορίας του ελληνικού πρωταθλήματος και με βάση το γεγονός ότι και οι δύο θα είναι καλύτεροι του χρόνου και το έχουμε πει πολύ καιρό, μας ανοίγει την όρεξη μπασκετικά για πολλά πράγματα. Όμως, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει και το γύρω-γύρω. Είναι κουραστικό για όλους όσοι είναι. Είναι τοξικό. Είναι τοξικό εντελώς, περισσότερο εντελώς, και εντελώς. Όχι κουραστικό τόσο πολύ. Είναι τοξικό και κάτι τέτοιο το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, όχι μόνο στην προηγούμενη, ότι αυτό τρέφει ένα περιβάλλον και μια κατάσταση εκτός που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και έχουμε κάνει. Εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον μια τόσο μεγάλη προσπάθεια και είναι πάρα πολύ κρίμα όλο αυτό να πέσει στο κενό για κάτι τέτοιο που δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή έχεις δύο ομάδες τις καλύτερες που είναι στην Ευρώπη που έχουν φτάσει και οι δύο στο Final Four, δύο ελληνικές ομάδες. Τώρα το να τρώγονται μεταξύ τους με αυτόν τον τρόπο δεν ωφελεί κανέναν. Τέλος πάντων, δεν θα κάτσουμε να αναλύσουμε περισσότερους τελικούς. Θα έχετε διαβάσει, θα έχετε δει. Θα μπούμε λίγο στην επόμενη μέρα και των δύο. Θα προσπαθήσουμε και με την Τόνια Σπανού έξω από το NBA να μιλήσουμε και για το. Τι γίνεται στο NBA και τι μπορεί και να έρθει στο NBA. Ποιος μπορεί να έρθει από εκεί. Και πόσο εύκολο είναι. Να έρθει το κορίτσι μας να μας τα πει στην καινούργια του καρέκλα. Ναι, ωραία. Είδες, ε. Αυτοκρατορική. Αυτοκρατορική. Σε μια χρονιά ξαναλέω που εννοείται για να το κλείσουμε. Ο Παναθηναϊκός είναι ο απόλυτα επιτυχημένος, δεν το συζητάμε. Διάβασα κάπου πάρα πολύ εύστοχα ότι ακόμη και ένα χαρτί λευκό να έχεις δώσει. Και στο Δημήτρη Γιανακόπουλο και στον Κώστα Σλούκα και στην Ριγκίνα Ταμάν. Και να του λέγες να περιγράψει όλο αυτό πώς έγινε, θα ήταν λίγο πιο φιδωλή.
Ναι. Αυτή την αίσθηση έχω. Έτσι. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Τρύπησαν το ταβάνι, έπαιξαν ωραίο μπάσκετ στο τέλος. Είχαν πάρα πολύ καλούς παίχτες σε πρωταγωνιστές και σε ηγετική νοοτροπία. Δηλαδή, ο Ναν, ο Σλούκας, είναι παιδιά τα οποία όταν κόλλαγε ο Παναθηναϊκός, τον έπαιρναν από το χέρι και πήραν κάποιες πολύ σημαντικές νίκες. Κάτι που θεωρώ ότι έλειπε από τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είχε να κάνει μεγάλη διαφορά η αυτοπεποίθηση που είχε ο Παναθηναϊκός και οι παίκτες του με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, νομίζω ότι έβλεπα στον Ολυμπιακό παίκτες οι οποίοι. Έχουν ακόμα την και στο 2-0. Ναι, ακόμα και στο 2-0, δεν μπορούσαν να πιστέψουν στον εαυτό τους και ότι είναι εκεί σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να φταίει σε αυτό το κομμάτι. Να ζητήσουμε και από ένα προπονητή να μας το αναλύσει αγωνιστικά αυτό. Και να δούμε κιόλας και τα νούμερα των παικτών και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού για να τα κάνουμε έτσι λίγο compare. Αγωνιστικά νομίζω ότι εξηγείται στο γεγονός ότι οι διαφορές ανάμεσα στους δύο είναι απειροελάχιστες. Ξεκινάμε από εκεί. Καλά, σίγουρα. Τώρα, άρα, φτάνουμε σε 5 παιχνίδια. Προφανώς και οι διαφορές θα είναι απειροελάχιστες. Θέμα διαχείρισης νομίζω μετά το 2-0 ψυχολογικά υπήρχε. Δηλαδή, έρχεται ένας Ολυμπιακός στο ΆΚΑ, ο οποίος παρότι στο τρίτο μάτσο πρέπει να μην έχει πίεση. Παίζει με πίεση, παίζει με νεύρα. Αυτό το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Θέλω να μου το εξηγήσει κάποιος. Πώς είναι δυνατόν μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα, ναι, ενώ προηγείται με 2-0, ναι, ακόμα και αν ιτηθεί στο τρίτο παιχνίδι και φτάσει στο 2-1, φέρνει τη σειρά στην έδρα της. Να χάνει 13 βολές. Πώς είναι δυνατόν να παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Οπότε εκεί είναι θέμα ψυχολογίας και αυτοπεποίθησης και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να εντοπίσει ο Ολυμπιακός στα προβλήματα που θα πρέπει να δει την επόμενη μέρα. Ναι, εννοείται. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, παρότι έχει κάνει μια καλή πορεία τηρουμένων των αναλογιών, των τραυματισμών, των αστοχιών που είχε στη στελέχωση του ρόστερ του, σου δείχνει, ρε παιδί μου, ότι όσο καλό μπάσκετ και αν παίξει. Γιατί στο πέμπτο τελικό δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν παίξει καλό μπάσκετ με 23 ασίστ. Έτσι. Σου δείχνει όμως ότι όταν το πράγμα καίει και θα πάει στο χ, δεν υπήρχε ο παίχτης που να βάλει σίγουρα την μπάλα στο καλάθι. Προσπάθησε ο Γουλιάμις Γκος, έκανε ένα καλό σουτ, καλές προϋποθέσεις, δεν μπήκε. Θα φτάσω λίγο εκεί. Θέλω πρώτα να πάμε ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά για τον Ολυμπιακό που ψάχνει αυτό το σουτ το τελευταίο. Το έχει κάνει 2 χρονιές στην Ευρωλίγκα και μία τρίτη χρονιά τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα που βλέπεις ότι σου λείπει αυτό το σουτ και ο παίκτης ο οποίος θα πάρει πάνω του την προσπάθεια για να μπορεί να το κάνει ενδεχομένως. Φαντάζομαι ότι στην επόμενη σεζόν αυτό θα πρέπει να αναζητήσει. Καλή πάσα. Για να μπορέσει τουλάχιστον να ολοκληρώσει ένα ρόστερ, ναι, που να είναι πιο πλήρες. Εγώ νομίζω ότι εκεί πάει ο Ολυμπιακός πλέον, για να περάσουμε σιγά σιγά και στις επόμενες μέρες των δύο. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, από τη στιγμή που αποφάσισε να μην συνεχίσει με τον Κάναν, πάει στον Ντάιλερ Ντόρσεϊ, είναι πλέον μονόδρομος. Γιατί είναι ο παίκτης ο οποίος και έχει παίξει πολύ καλό μπάσκετ με τον coach Μπαρτζόκα. Και έχει ελληνικό διαβατήριο. Πολύ βασικό. Βασικά νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό στην παρούσα φάση. Mm-hmm. Πες μου το ρεπορτάζ σου και εγώ θέλω μας να σου πω. Μας χαιρετάει ο κ. Σίγμα, ο κ. Μπρασδέικης. Θα γίνει μια συζήτηση γιατί δεν είναι εύκολο. Υπάρχει συμβόλαιο. Αλλά πιστεύω ότι θα βρεθεί ο τρόπος. Και πολλά λεφτά τώρα συμβολέω, έτσι. Οι υπόλοιποι μένουν πλην του Λούτζι που είναι ερωτηματικό, γιατί θέλει μάλλον να παίζει λίγο περισσότερο. Να βρει μια ομάδα που να παίζει περισσότερο. Άρα ο Ολυμπιακός θέλει 3 προσθήκες να κάνει. Ο Ντόρση είναι μία. Οπότε έχουμε στο 2. Αντί του κάνουμε τον Ντόρση, ναι, δεν είναι τελειωμένο κάτι που λέμε. Ναι, όχι, προσπαθούμε να βάλουμε λίγο. Στόχος. Μπράβο. Τα κουτάκια μέσα και να δούμε στις θέσεις τι λείπει. Οπότε, ο Βεζένκοφ είναι εννοείται ένα στόχο. Είναι μια πολύ ξεχωριστή κουβέντα όμως, γιατί δεν είναι μια περίπτωση που λες αύριο το πρωί. Του δίνω τόσα, έρχεται. Έχει μια πολύ δύσκολη διαδικασία να περάσει. Θα την αναλύσουμε μετά και με την Τόνια. Αν βγει από αυτή τη διαδικασία. Εγώ θα πω απλά ότι αν βγει από αυτή τη διαδικασία. Ναι, σίγουρα. Ο Ολυμπιακός είναι φαβορί. Θα πούμε μετά και τις προϋποθέσεις, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος σε αυτό. Είμαστε το κομμάτι. Είμαστε από τις πρώτες εκπομπές που την έχουμε αναλύσει. Ακριβώς, ακριβώς. Να το ξαναπούμε, γιατί νομίζω μπερδεύεται αρκετά ο κόσμος για το πόσο εύκολα μπορεί να έρθει ο Βεζένκοφ στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα. Και τώρα έχουμε το δύσκολο γρίφο. Στο 3 ποιο θα. Στον Άσο. Στον Άσο, το σκόρερ, γιατί ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει το Mike James. Έχει κάνει πρόταση ο Ολυμπιακός και φέτος ο Mike James. Ο Mike James αποφάσισε να μείνει στη Μονακό. Το αποφάσισε γιατί του δίνανε κλειστό τριετές. Το αποφάσισε γιατί του δίνανε ένα καράβι λεφτά και για αυτόν και για τον μάνατζερ του. Και άκουσα ότι λύθηκε κιόλας και το ζήτημα με την εφορία και το πώς παίρνει τα λεφτά στην Αμερική και πώς μπορεί να κρατήσει περισσότερα χρήματα και εκείνος. Ήταν το πιο σημαντικό νομίζω στην αποφασή του. Αυτό έδεσε τα χέρια του Ολυμπιακού σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί δυστυχώς στην αγορά της Ευρωλίγκας υπάρχουν ελάχιστοι παίχτες που μπορούν να σου βάλουν την μπάλα στο καλάθι.
Και ελάχιστε ομάδε μπορούν να. Να δώσουν τα λεφτά. Και να δώσουν τόσο πολλά λεφτά, έτσι. Άρα, αν δεν προκύψει κάτι με σπάσιμο συμβολέο από άλλη ομάδα. Ναι. Ο Ολυμπιακό νομίζω ότι θα πάει ή στην περίπτωση του Φουρνιέ. Που θα περιμένουμε πάλι την Τόνια Σπάνο να μα εξηγήσει τι ακριβώ συμβαίνει. Ή θα πάει σε έναν παίχτη τύπου Ναν. Με το ρίσκο να τον περιμένει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ποιο είναι αυτό ο παίκτη τύπου Ναν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν το έχει ξεχωρίσει ο Ολυμπιακό. Έτσι. Δηλαδή, ποιοι είναι οι ελεύθεροι παίκτες από το NBA, φαντάζομαι, σε αυτούς αναφέρεσαι. Σίγουρα υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν. Δεν μπορεί θα να μην ξαναπάμε πάλι στην περίπτωση του Μιχαλιούκ. Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται, δεν είναι βέβαια. Όχι, μην φτάνουμε τώρα και... Σκόριν γκάρντ, ο Μιχαλιούκ πάει πιο πολύ στο 3. Αλλά εμείς... Του λείπει και του Ολυμπιακού το 3, νομίζω αρκετά, γιατί ο Παπα-Νικολάου είναι και σε μία σεζόν, κοντεύει, είναι 34 νομίζω φέτος. Ακριβώς, ο Μακίσικ. Είναι και αυτός είναι η τελευταία του σεζόν όσον αφορά στο συμβόλαιο του τουλάχιστον στον Ολυμπιακό. Το Λαρετζάκι δείχνει να μην τον εμπιστεύεται ο κότς Μπαρτζόκας στα κρίσιμα παιχνίδια στο τέλος. Δεν έχει τελειώσει παιχνίδι μεγάλο. Παρότι είχε ένα πολύ, πολύ καλό παιχνίδι στο σεφ. Και... Ναι, βέβαια. Οπότε νομίζω ότι εκεί θα πάει λίγο το πράγμα. Δηλαδή, Ντόρση, σκόριγκ γκάρντ, Βεζένκοφ ή τριάρι. Και γιατί λέω Βεζένκοφ τριάρι. Γιατί αν επιστρέψει ο Βεζένκοφ. Θα πρέπει να πέσει ο Πέτερ στο 3. Εκεί είναι ο Ολυμπιακός. Τρεις κινήσεις. Πολύ ποιοτικές, ακριβές και οι τρεις, γιατί μιλάμε τώρα θεωρητικά πάντα. Αν ο Ντόρσεϊ πει ναι, θα πάρει 1,5 εκατομμύριο. Αν ο Βεζένκοφ έρθει, θα πάρει πάνω από 3. Ο scoring guard πρέπει να πάρει πάνω από 2. Αυτό τώρα δεν δημιουργεί έτσι ανισορροπίες μέσα στους παίκτες. Δηλαδή, αν ένας παίκτης, οποιοδήποτε τώρα. Για τον Βεζένκοφ νομίζω ότι κανείς δεν θα μιλήσει. Ξέρουν όλοι ότι είναι MVP της Ευρωλίγκας. Ναι, ήταν MVP τελική... της Ευρωλίγκας. Έτσι, ήταν, γιατί τώρα έχουν περάσει και 2 χρόνια σχεδόν. Στην τελική δεν ήταν καμία ανισορροπία στον Παναθηναϊκό. Παίρνει ο Χρυσλούκας 3 εκατομμύρια και ο Μίτογλου 500.000. Ο Μίτογλου έπαιζε φοβερά. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή πρέπει μην ο καθένας... ξεχνάμε βέβαια ότι ο Μίτογλου έρχεται από μια πολύ δύσκολη σεζόν. Οπότε μπορεί να επαναδιαπραγματευτεί το συμβόλαιό του τώρα. Αυτό με τις διαφορετικά, έτσι. Αυτό με τις ανισορροπίες που σωστά το βάζεις, το έχει επικαλεστεί πολλές φορές ο Ολυμπιακός. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε δύσκολη θέση. Το λέω γενικά με τους παίκτες. Πώς το σκέφτονται και οι ίδιοι. Ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει ανισορροπίες όταν ένας παίκτης. Το είχαμε δει και με τον Τζίλντρες. Συμφωνώ. Τον Ολυμπιακό και το θυμάσαι πάρα πολύ άλλα καλά. Το μεγέθα εποχή. Ναι, ναι, ναι. Άλλο, και άλλο το μεγέθος του Τζίλντρες. Ναι. Αλλά δεν δέχεται ένας παίκτης έναν άλλον παίκτη μέσα στην ομάδα του να έχει τόσο μεγάλη διαφορά στο συμβόλαιό του. Δυστυχώς. Εκεί, τώρα... Δήμητρά μου, πολύ σωστά το λες. Πρέπει ο προπονητής να κάνει κουμάντο. Και να πει ότι εδώ έτσι τα πράγματα, εγώ τα αποφασίζω, ο καθένας θα έχει το ρόλο του. Και να του δίνει και το ρόλο του, έτσι. Σωστά, και πάρα σωστά. Πολύ σημαντικό. Γιατί και στο Παναθηναϊκό που ανέφερες το Σλούκα, ο coach Αταμάν μοιράζει πολύ ωραία τους ρόλους και κάνει ένα rotation. Βέβαια έχει ένα πιο κλειστό rotation, αλλά κάνει ένα κύκλο στους παίκτες που δεν αφήνει κανέναν εκτός. Ακριβώς. Θα πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός περιμένει βέβαια και τα νέα για τον Σάδωνης και Φιλίας. Αχ, αυτά τα air conditioner. Θα τα μάθουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μέχρι και εμείς όλα με air conditioner εδώ. Δυστυχώς ήταν αποπνευστική κατάσταση, όχι με ευθύνη του Ολυμπιακού εννοείται, είναι του σταδίου, δεν είναι δικό του. Και αυτό νομίζω θα πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος, γιατί και αυτό δεν ναι. Το γνώριζε πάρα πολύ καλά, γιατί το ΆΚΑ από το Σεπτέμβρη έχει έρθει στα έχουν χέρια γίνει του ήδη... Παναθηναϊκού, έχουν γίνει όλες οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν. Ακριβώς. Και θα γίνουν και για τον Ολυμπιακό, εφόσον το πάρει, που όλα δείχνουν θα το πάρει επιτέλους. Μετά από τόσο καιρό πάλι να δει. Και να μπορέσει να επενδύσει πάνω στο. Βέβαια, και να προσφέρει και καλύτερες συνθήκες στον κόσμο. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Και αυτός πιο μετρημένες κινήσεις πλέον. Δεν του λείπουν και πολλά. 2, maximum 3. Ναι. Αν όλα πάνε καλά με τον Ναν. Ο Βιλντόσα έχει αποχωρήσει, νομίζω. Ο Βιλντόσα, ότι... μάλλον αλλάζει περιβάλλον. Πάει στην Παρτίζαν ή στον Ερυθρό Αστέρα, όπως λένε οι Σέρβοι. Α, θα πάει στη Σερβία. Έτσι λένε. Δεν αλλάζει. Εδώ δίπλα θα πάει. Είναι και σύντροφός του από εκεί. Βολεύει. Ναι. Παναθηναϊκός πάει να πάρει τον Λορέντζο Μπράουν. Δεν εννοούμε βέβαια τον Λορέντζο Μπράουν. Δεν ακούγεται και για τον Ολυμπιακό. Ακούγεται, βέβαια. Βέβαια, όταν είναι τόσοι λίγοι οι παίχτες. Λογικό δεν είναι. Αυτά δηλαδή, Βερονικό μου, εσύ που κάνεις το ρεπορτάζ, ακούγονται επειδή είναι ελεύθεροι παίκτες και μπορεί να συνδυάσει κάποιος στο μυαλό του «Α, είναι ο Νίκος ελεύθερος, είναι ο Δημήτρη ελεύθερος, είναι ο Μπράουν ελεύθερος». Πολλές φορές. Είναι πολλές φορές, ο Φουρνιέ ελεύθερος, οπότε ας δούμε τι έχει πει ο καθένας. Λειτουργεί και έτσι. Λες ότι είναι μικρή δεξαμένη. Ποιον θα πάρω. Άρα τώρα το ρεπορτάζ τι λέει. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν σε επαφή με τον Λορέντζο Μπράουν. Δεν είμαι βέβαια ειδικό σαν του Παναθηναϊκού. Αλλά εννοείται ότι έχει προδοθεί και στον Ολυμπιακό. Ο μάνατζερ του παίχτη που θέλει να φύγει από τη Μακάμπη γιατί έχει συμβόλαιο ναι. Ακόμα. Τον προτείνει παντού. Αυτή είναι η δουλειά νομίζω του. Ότι θα ήταν. Καλά, εάν πήγαινε στον Παναθηναϊκό θα κλείδωνε ένα ρόστερ αδιανόητο. Τεράστια αναβάθμιση. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη έναν τέτοιο παίκτη. Τον έχει. Είναι scoring guard.
Είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως για την έλλειψη του 3. Ναι. Μήπως κάπως. Τον παλώσει έτσι. Το... Ναι. Δηλαδή με Ντόρσεϊ, Λορέντζο Μπράουν και ένα διαρροτηριάρι ναι, με ναι, σκόρ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα. Και αυτή. Μπασκετικά μου αρέσει πολύ. Και σε μια Ευρωλίγκα, γιατί θα πει κάποιο ότι πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Ούτε αυτό το ακούω πλέον. Όλοι χωράνε. Χρειάζεσαι τουλάχιστον 14-15 παίκτες. Με τόσο τραυματισμό. Και με τόσα παιχνίδια μπροστά του θα πρέπει να γίνεται ερωτήσεων. Και ύστερα από αυτή τη σεζόν που είδαμε και από τις δύο ομάδες που είχαν μεγάλα πλήγματα στους τραυματισμούς, νομίζω ότι θα πρέπει να επενδύσουν και οι δύο σε μεγαλύτερο ρόστερ. Λόρεντζο Μπράουν, λοιπόν, η έκπληξη για τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτός ακούγεται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ. Πεντάρι, πάντα υπάρχει ο Τάις, το έχουμε πει από αυτήν την εκπομπή. Θα δούμε το στάτους του πάλι με την Τόνια Σπανούτση. Έχω βάλει πολύ δουλειά. Πολλά θα πει μετά. Βεζένκο, Φουρνιέ, Τάις. Έτσι δεν έχει να πει για το NBA. Ναι, θα τίποτα, μάλλον δεν ασχολείται βλέπετε... κανένας, μας είπε. Μάλλον θα βλέπετε αυτή την εκπομπή, θα έχουν τελειώσει τελικά το NBA με 4-1, έτσι. Θα έλεγα σκούπα, αλλά μας το χάλασε. Το πιάσε. Μας το χάλασε. Τον έδωσε τον Άσο. Φυσικά. Τον έδωσε. Το κορίτσι. Για να μην λέτε ότι. Βλέπει μπροστά το κορίτσι μας. Αλλά θέλω νομίζω να το πανηγυρίσουμε στη Βοστόνη και το Φυσικά. Ναι, μόνο, εντάξει, λογικό. Λοιπόν, εκεί βλέπω τον Παναθηναϊκό να κινείται. Πότε η χεζόνη έχει εγκαταλειφθεί. Μια ιστορία που μας έχει κάνει. Τι γίνεται με αυτό το χεζόνη. Κάθε πρωί δηλαδή, αλλάζει ομάδα. Ναι. Σήμερα το πρωί που γυρίζουμε την εκπομπή είπαν ότι έχει κλείσει με τη Ρεάλ. Βέβαια δεν ξέρουμε μέχρι το απόγευμα τι θα γίνει. Γιατί πολλά αλλάζουν αυτό το παιδί. Είναι λίγο περίεργο. Με την Μπαρτσελόνα και αυτά που λέει κιόλα επηρεάζουν πάρα πολύ τη θέση του. Εντάξει, νομίζω όμως από ό,τι ξέρω εγώ ο Παναθηναϊκός δεν το κοιτάει πλέον. Εδώ και καιρό αυτό το θέμα. Δηλαδή νιώθει ότι είναι με Παπαπέτρου. Με... Αυτό τέριαζε όμως. Χουάντσο. Γιατί τον έχει δοκιμάσει. Χουάντσο και στο παρελθόν. Που ήρθε με παράδοχο, έχει παίξει φοβερούς τελικούς, έτσι. Τρομερός. Νομίζω ότι. Τρομερός. Θεωρώ ότι πάλι ο κλατς παίκτης ήταν ο Παπαπέτρου. Αυτός που έκανε πάλι τη διαφορά, λέει το τρίποντό του. Πήρε ήταν... πολλά ναι. Είχε τις σταθερές. Και στο σεφ. Είχε δηλαδή αυτό το κομβικό σημείο πάλι που χρειάστηκε. Δεν ήταν ο παίκτης που θα σου βάλει τους 15-20 πόντους. Είναι αυτές τις βοήθειες που χρειάστηκε. Και στο τρίτο παιχνίδι και στο τέταρτο στο σεφ. Γι' αυτό κιόλας εγώ είπα και σε άλλες εκπομπές που βγήκε στο ραδιόφωνο ότι ο Παναθηναϊκός για ένα κλικ ήταν πιο καλός. Συνολικά στους τελικούς. Και σωστά πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι. Τώρα θα μπορούσε να το έχει χάσει, ναι, θα μπορούσε. Ένα σουτ ήταν. Αλλά είχε όπως λες τις σταθερές Ναν, Σλούκα, Λεσόρ. Και είχε και την πολύ. Γκραντ, μαγικός, η κλοπή της Ευρωλίγκας. Κλοπή πραγματικά. Γκραντ είχε και τρομερή εμφάνιση στην Ευρωλίγκα τώρα. Παντού, στο Final Four. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει έρθει ως τέταρτος, πέμπτος γκάρντ. Θυμάμαι το καλοκαίρι τα σχόλια. Α, έτσι θα αναγεννηθεί ο Παναθηναϊκός. Ναι. Και έτσι αναγεννηθεί. Θες και τα εργαλεία. Εννοείται. Και στην τελική ευθεία λοιπόν, ο Άντσο και ο Παπαπέτρου πολύ σημαντικοί. Πολύ ποιοτική. Και να ξέρεις ότι η συμβολή του Χουάντσο που έπρεπε να προτείνω στο τελευταίο παιχνίδι για τα ειδικά των παιχνών, με βοήθησε πάρα πολύ στο να δω το under του Λεσόρ. 14-50 έκανες. 14-50 έπιασα. 14-50 κυρία Δήμητρα Αριώτη, stoichmaview.gr, μην ξεχνάτε. Ναι, ακολουθήστε με. Δεν πιάνω συχνά, αλλά όταν πιάνω τον όρο. Ναι, άμα πιάσει, κοίτα. Άμα πιάσει 14-50, έχεις να παίζεις για δύο μήνες. Ναι. Ήταν πολύ καλό, ήταν πολύ δυνατό, αλλά από αυτό δηλαδή είδα πάρα πολύ το Χουάντσο και τον πίστεψα και το. Πολύ καλός. Οπότε δεν θα αλλάξει κάτι πολύ ο Ολυμπιακός. Έναν γκάρντ αντί του Βιλντόσα. Ένα σέντερ να βοηθάει τον Λεσόρ γιατί έχει κάνει απίστευτα πράγματα σε όλη τη χρονιά. Δεν θυμάμαι ομάδα με έναν σέντερ να βγάλει 35 λεπτά τουλάχιστον. Και να είναι συνέχεια καλός. Συνέχεια καλός ήταν. Μπράβο. Εντάξει, αν εξαιρέσεις ελάχιστα παιχνίδια στα οποία ο άνθρωπος είχε σκάσει. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό. Όμως θέλει βοήθεια γιατί θα βγάλει τραυματισμό. Είναι δεδομένο. Όπως έβγαλε και φάλ ενδεχομένως. Και έχει και Ολυμπιακούς αγώνες ο Λεσόρ. Δεν ξεχνάμε αυτό. Βέβαια. Και θα δούμε αν θα βάλει κάτι ακόμα στο 2-3. Που αυτή τη στιγμή δείχνει να μην το χρειάζεται. Δηλαδή, αν μείνει ο Ναν, που κατά 90% θα μείνει, δεν υπάρχει λόγος ο Παναθηναϊκός να πειράξει τον κορμό του. Είναι πάρα πολύ καλός. Τελειώσαμε το ρεπορτάζ. Ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω. Αυτά τα λίγα που ξέρω, έτσι. Δεν προσθέτω. Θέλω να σε ρωτήσω για ποιο λόγο οι ομάδες και συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη σε αυτό το κομμάτι, δεν επενδύουν σε Έλληνες παίκτες. Είναι ερώτημα το οποίο με ταλανίζει για μένα, το έχω πάρα πολλές φορές. Ναι. Δηλαδή, ψάχνουμε τώρα, είμαστε εδώ και ψάχνουμε ποιοι παίκτες έχουν μείνει ελεύθεροι. Ποιοι δεν έχουν μείνει ελεύθεροι, αλλά ενδεχομένως να σπάσουν τα συμβόλαια. Μου έρχεται ένα στουμένο. Πρέπει να πάμε στον Ντόρση. Το Ρογκαβόπουλο. Όχι. Χαραλαμπόπουλο. Το Χαραλαμπόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος δεν θέλει να είναι στην Ελλάδα, είναι ξεκάθαρο. Γιατί αυτό είναι. Θέλει να παίζει εκεί. Ναι. Έχει βρει και καινούριο σπίτι στη Βιτόρια, του αρέσει πάρα πολύ. Έχει και 1 εκατομμύριο buyout, οπότε το συζητάμε. Αλλά ο Χαραλαμπόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάνει step up στην Ιταλία.
και τον βλέπει ο Ολυμπιακός με καλό μάτι. Αλλά άμα πάρει τον Βεζένκοφ, δεν χωράει. Το Λιόπουλος γιατί δεν έκανε, γιατί ανανέωσε με τον Άρη ο Βασίλης. Συμφωνώ μαζί στον Ολυμπιακό, το Λιόπουλος ταιριάζει μια χαρά. Και μπορούσε... έχει περάσει κιόλας από τον Ολυμπιακό. Και θα μπορούσε να πάρει χρόνο και στην Ευρωλίγκα για μένα. Δεν σου λέω πρωταγωνιστικό ρόλο. Ξέρεις, αλλά... ακούω διάφορα σχόλια ότι δεν είναι στο επίπεδο του Ολυμπιακού. Το Λιόπουλος. Διαφωνώ. Και εγώ διαφωνώ. Γιατί ξέρεις, εάν δεν δώσει κιόλας και την ευκαιρία, ένας παίκτης ο οποίος ανέβηκε τόσο πολύ την προηγούμενη σεζόν και βοήθησε τόσο πολύ τον Άρη να προχωρήσει τόσο πολύ στο EuroCup, δεν μπορεί να μην του δώσει την ευκαιρία και δεν μπορεί να μην επενδύει σε Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, όλοι, Σλούκας, Παπα-Νικολάου, Παπα-Πέτρου, όλοι ξεκίνησαν από πιο χαμηλά, έδωσε τις ευκαιρίες, έδωσε ο Ολυμπιακός ευκαιρίες, γιατί οι περισσότεροι παίκτες έχουν ξεκινήσει από τον Ολυμπιακό. Οπότε τώρα δεν ξέρω γιατί δεν συνεχίζει αυτή την παραγωγή Ελλήνων παικτών. Είναι και εμένα το ερώτημά μου αυτό και το έχω απευθύνει πολλές φορές. Δεν έχει παραπάντηση. Και πρόσεξε τώρα, επειδή θα πάει κάποιο κακοπροαίρετο, σου πει κυρία Ριώτη, θα πάρει ο Ολυμπιακός τον Τελειόπουλο και θα βάλει το τελευταίο καλάθι. Όχι. Γιατί ποιο άλλο το έβαλε, θα απαντήσει η κυρία Ριώτη. Καλά, θα πει, εντάξει. Αλλά πρόσεξε, θα γίνει μια τέτοια μεταγραφή πρώτον, όπως λες, για να ενισχυθεί ο ελληνικός κορμός. Να μην έχει Ολυμπιακός ένα rotation 8-9 παιχτών στο τέλος. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν όλοι δεν ήταν. Ήταν για τη 12, δεν μπορούσε να βοηθήσει. Και στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος που υπάρχει αυτή η πίεση να τα κερδίσουν όπως και να έχει αιώνι, θα παίζει το Λιόπουλος και δεν θα παίζει 35 λεπτά ο walk-up, ούτως ώστε να τελειώσει η σεζόν και να είναι σκασμένος. Θα έπαιζε ο Χαραλαμπόπουλος, δεν θα έπαιζε ο Παπα-Νικολάου, άρα δεν θα έβγαζε κούραση ή τραυματισμό. Εγώ έτσι θα το σκεφτόμουν. Βέβαια, αυτοί που ξέρουν που έχουν τους ρόλους και είναι καλύτερα από εμάς, εννοείται. Γι' αυτό πληρώνονται όλα αυτά. Φαντάζομαι, ναι, απλά εγώ. Εμείς λέμε την ταπεινή μας άποψη. Ναι, ναι, λέω την απορία μου. Συμφωνούμε. Και για Χαραλαμπόπουλο. Εκτός αέρα διαφωνούμε, ναι, 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 αλλά εντός. Ναι, ναι, βλέπεις, συμφωνούμε μέσα. Θα έρθει Τόνια για να διαφωνήσει σήμερα. Ο Χαραλαμπόπουλος πιστεύω ότι τον κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Και αυτός θέλει να πάει ξανά σε ένα καλύτερο μεροκάματο. Σίγουρα θα του δώσει πολύ περισσότερα λεφτά. Αλλά νομίζω ότι εξαρτάται από το τι θα γίνει με τον Βεζένκοφ. Με Βεζένκοφ δεν χωράει. Ωραία. Μιας και τελειώσαμε το ρεπορτάζ, μιας και τα είπαμε, να έρθει το κορίτσι μας, να έρθει η Τόνια Σπανού για να μας πει όλο το ρεπορτάζ από το NBA. Αν θα τελειώσει η σειρά, αν θα τελειώσουν να πάνε διακοπές όλοι αυτοί οι παίκτες, να έρθει αυτό το τρελό, χοντρό, στρουμπουλό μου αγόρι, ο Ντόνσιτ, το οποίο του έχω πάρα πολύ μεγάλη δυναμία να έρθει εδώ στην Ελλάδα να παίξει το προ-Ολυμπιακό πολύ άνετα και πολύ ωραία και να μας πει και τα υπόλοιπα που έχει για το ρεπορτάζ το Ελληνικό. Εδώ λοιπόν είναι η κυρία Τόνια Σπανού να μας απαντήσει. Κυρία Κυρβάνια. Σεβασμός. Χαίρετε, χαίρετε, τι γίνεται. Εντάξει, δεν μπορώ να σε χορτάσω σήμερα. Γιατί την καρέκλα σου καινούργια. Καπουτσάρα, καρτσάρα. Άλλαξα την καρέκλα μου. Ναι, ναι, το ζήτησε εκείνη, θέλω να σου πω, επειδή δεν είχε έρθει ακόμα την ώρα που έκανε αυτό το αίτημα. Πείτε αν είναι καλύτερη καρέκλα, στηρίξτε με ότι είναι καλύτερη καρέκλα. Καρέκλα. Όλα, όλα. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Ε, δεν είναι. Δεν θέλω να πάρω σχόλιο. Θα πάρω απόσταση. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, το πάμε και προηγουμένως. Υπάρχουν θέματα καυτά. Φαντάζομαι ότι για τους τελικούς. Τι να πεις. Έλα, πες μας ένα σχόλιο να ξεμπερδεύουμε για το NBA, σε παρακαλώ, να περάσουμε σε αυτά που μας καίνε. Αυτό. Στους τελικούς, ό,τι έχουμε δει, δεν ενδιαφέρεται κανείς πάρα πολύ. Είμαστε λίγο όλοι κάπως. Ναι, ό,τι είχαμε, ειδικά στην Ελλάδα, είχαμε και τα ελληνικά, αλλά και στο εξωτερικό είναι λίγο τα, και στην Αμερική είναι λίγο τα πράγματα υποτονικά. Έκανε και εύκολα το 3-0 η Celtics, οπότε εκεί πέρα κάπως έγινε η κατάσταση. Από το πρώτο παιχνίδι δεν μας έλεγε ότι δεν ασχολούνται. Ναι. Ναι, οπότε ναι. Δεν νομίζω ότι τους έφταξε το 3-0. Εντάξει, πήγε. Άμα πήγαινε ναι, λίγο πιο. Αν πήγαινε και λίγο πιο. Αν είχε λίγο κόντρα παραπάνω. Μπορεί και να μπαίναμε στη διαδικασία. Ναι. Η διαιτησία στο πρώτο ματς στο Dallas. Έχουν κάποια παράπονα στον Dallas και καλά κάνουν και τα έχουν, αν με ρωτάτε ταπεινή μου άποψη. Το δεύτερο το πήρανε. Τώρα δεν... κι εσείς στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Τώρα στην Ελλάδα δεν θέλουμε να λέμε. Όχι, όχι, εντάξει. Για άλλες χώρες. Για άλλες χώρες, αυτό λέμε. Για τις δικές μας δεν λέμε. Στο δεύτερο παιχνίδι στον Dallas δεν εμφανίστηκαν ποτέ οι Celtics σε κανένα σημείο. Παίζουν ξανά χωρίς τον Porzingis με ένα νέο τραυματισμό. Όχι τον παλιό που τον είχαμε αφήσει. Ναι, ναι, με έναν, έχει νέο. Και θα κάνει υπερπροσπάθεια για να βρεθεί στο παιχνίδι τώρα. Θα δούμε. Λογικά την ώρα που θα βγει η εκπομπή θα έχει παιχτεί ο τελικός. Νιώθω κι εγώ ότι. Τελειώνει. Και ελπίζουμε να έχει τελειώσει κιόλα η σειρά. Να πάνε όλοι διακοπές. Νομίζω ότι τελειώνει στη Βοστόνη. Η Βοστόνη θα πάρει ένα τίτλο που τον ήθελε πάρα πολλά χρόνια και τον αναζητούσε και ο οργανισμός και παίκτες που έχουν μεγαλώσει μέσα σε αυτό το project για να έρθει και να έρθει το πρωτάθλημα τελικά. Και θα περάσουμε στην επόμενη μέρα, μαζί με την Ευρώπη και μαζί με το NBA, που είναι οι ανταλλαγές,
τι νέα σχέδια θα καταστρώσουν οι ομάδες, ποιοι θα βρουν συμβόλαια. Οι ημερομηνίες εκεί πέρα είναι λίγο διαφορετικές από τις δικές μας. Παίρνουν τον χρόνο τους, δεν είναι. Παίρνουν τον draft. Ναι, ακριβώς. Δεν πιέζονται όπως εμείς εδώ. Οπότε γι' αυτό πάντα βλέπουμε να αργούν. Και οι παίκτες κάνουν υπομονή και παίρνουν τον χρόνο τους στο να δούνε πού θα καταλήξουν οι ομάδες, πού θα μείνουν κενά, ποιος θα μπορεί να τους δώσει κάποιο συμβόλαιο. Και έτσι πάμε κι εμείς λίγο πίσω. Οπότε, μιας και μιλάμε για τα trade, και θα πούμε, φαντάζομαι, στην επόμενη εκπομπή που θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία για το ποιος είναι πού, ποιος έχει πάρει το πρωτάθλημα στο NBA κλπ. Θέλεις να ξεκινήσουμε την πάσα από τον Σάσα Βεζένκοφ και να εξηγήσουμε στον κόσμο το γεγονός ότι δεν είναι τόσο εύκολο στο πώς μπορεί να έρθει στην Ελλάδα, γιατί κάποιος μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι μπορεί να πληρώσει κάποιος, να εξαγοράσει το συμβόλαιό του στους Kings ή όπου είναι τέλος πάντων, για να μπορέσει να έρθει στην Ελλάδα. Και κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Όχι. Νομίζω ότι είναι τα ρεπορτάζ, είναι λίγο στη μέση το ρεπορτάζ στην Ελλάδα με το τι παίζει στην Αμερική. Πολλά παιδιά απασχολούνται με το NBA και από πέρσι και podcast και διάφοροι άνθρωποι που ασχολούνται μόνο με αυτό, είχαν μπει σε μια διαδικασία να εξηγήσουν τι παίζει με συμβόλαια, γιατί περιμένουμε και τον Ναν πάρα πολύ καιρό. Και εμείς το έχουμε κάνει. Και εμείς το έχουμε. Όλος ο κόσμος νομίζω ότι μπαίνουν στη διαδικασία, που δεν είναι εύκολο καθόλου. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες οι οποίες μπορούν να σε τρελάνουν. Στην συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι είναι το προφανές ότι ο Σάσα Βεζένκοφ έφυγε από τον Ολυμπιακό και έχει μείνει σε όλους μας στο μυαλό μας ότι ένας παίκτης φεύγει και κάνει αυτό το βήμα και δοκιμάζει και δεν ταιριάζει. Θα ξαναγυρίσει πίσω στην ομάδα που άφησε για να παίξει. Ή στην Ευρώπη γενικά. Okay. Αλλά ας πούμε ότι έχουμε την Ελλάδα πιο εύκολη, γιατί έχουμε δύο ομάδες που πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη. Εννοείται. Οπότε είναι εύκολο, εννοώ με αυτό το σκεπτικό. Οπότε παίζουν τα ρεπορτάζ με το. Το ξέρεις καλύτερα από εμένα. Με το αν θέλει κάποιος παίκτης να έχει την επιθυμία να γυρίσει πίσω ή σε ή ποια ομάδα. Ακριβώς. Εδώ είναι το κλειδί. Η ομάδα ορίζει την τύχη του. Ναι. Απλά τώρα εννοείς σε ποια ομάδα, η ομάδα που βρίσκεται ή η ομάδα που θέλει να. Η ομάδα που βρίσκεται. Η ομάδα που βρίσκεται. Γιατί αυτή θα ορίσει. Και εδώ πάμε στο NBA. Δεν έχει λόγο ο Σάσα Βεζένκοφ αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάνω στο συμβόλαιό του. Φαντάζομαι ότι μπορεί να πει παιδιά, έχω μια επιθυμία. Ναι. Έχω ή δεν έχω. Να εκφράσει μια επιθυμία. Μήπως να το δούμε. Ακριβώς. Ναι. Ναι, αλλά εκεί. Στο τέλος της ημέρας, επειδή εκεί πέρα τα πράγματα είναι εντελώς business. Δηλαδή τη μία μέρα κοιμάσαι εδώ, την άλλη μέρα. Και οι πρωταγωνιστές, όχι. Ένα παίκτη εδώ, Σάσα, που δεν έχει το ίδιο στάτους. Είναι και σε μια ομάδα που δεν πρωταγωνιστεί, είναι και ένα παίκτη που δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Οπότε νομίζω ότι είστε πολύ διαφορετικά. Ακριβώς. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι ο Βεζένκοφ θα μπει σε κάποιο trade. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που μπορούμε να περιμένουμε. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Δεν έχει πάλι λόγο στην ομάδα. Μπορεί να πει στην ομάδα, παιδιά. Ξέρετε, θέλω να παίξω μαζί σας ή δεν θέλω να παίξω μαζί σας. Αλλά και πάλι, αν η ομάδα θέλει να τον αξιοποιήσει, να τον δοκιμάσει, να πει θα σε κρατήσουμε, θα δοκιμάσουμε μερικά μάτς και μετά βλέπουμε, μήπως αφήσουμε ελεύθερο. Αυτό όπως καταλαβαίνετε παίρνει χρόνο. Είναι δεδαλώδης η ιστορία. Να εξηγήσουμε λοιπόν, επειδή αναφέρθηκες και σε άλλους παίκτες, ότι ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο μοναδικός Έλληνας παίκτης ο οποίος έχει πάει με δύο γκαραντί χρόνια στο NBA, 2+1. Οπότε στα γκαραντί χρόνια του. Είναι εγγυημένο το συμβόλαιο του, δεν μπορεί, δηλαδή παίρνει 6,5 εκατομμύρια το χρόνο πόσα παίρνει νυχτά, συν ένα που μπορεί εκεί να γίνει διαφορά. Δεν νομίζω ότι είναι λεφτά το πρόβλημα, ναι. Που είναι δεμένος. Είναι και τα χρήματα, γιατί ποια ομάδα μπορεί εύκολα να του δώσει ένα τέτοιο συμβόλαιο στην Ευρώπη, αλλά από εκεί πέρα. Είναι στο χέρι των Kings στην προκειμένη, στο τι θα κάνει. Και επειδή έχει γίνει και όλη αυτή η παραφιλολογία πίσω γύρω από το όνομά του από διάφορους δημοσιογράφους, μπορεί αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα στον ίδιο. Με είτε, και πρόστιμο, είτε προβλέπετε. Μπορεί να έχει κάποιο πρόστιμο, 150.000 ευρώ, και μπορεί να είναι υπό αμφισβήτηση και να μην πληρώνεται μέχρι να δει η ομάδα τι συμβαίνει. Δηλαδή, έχει πολλά παραθυράκια. Είναι πολλά τα παραθυράκια. Και αν φτάσει λοιπόν στο trade, θα πρέπει να αποφασίσει η ομάδα που θα πάει, εάν τον θέλει ή όχι, να τον αφήσει 2-24 ώρα. Για να δει εάν θα τον θέλει κάποια άλλη ομάδα και από θα πάει. Εκεί και πέρα, ναι. Εάν. Μπορεί να το ματσάρουν, τον... έτσι. Ναι, να ναι, ματσάρουν ναι. Την προσφορά να πάει, να είναι υποχρεωμένος να πάει, να παίξει. Δηλαδή, η μόνη περίπτωση να έρθει ο Σάσα στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα το καλοκαίρι είναι να τον κάνουν trade, να τον κάνουν trade Kings και αν τον κάνουν trade να μην τον θέλει η ομάδα και αν δεν τον θέλει η ομάδα, να μην τον θέλει καμία άλλη ομάδα. Τέλεια. Δηλαδή, είναι αυτή ακριβώς η σειρά, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος, έτσι όπως κυκλοφορεί όλη η είδηση με τον Σάσα Βεζένκοφ, νομίζει
ότι ο Σάσα Βαζένκοφ μπορεί να έρθει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, οποιαδήποτε ομάδα, να κάνει μια πρόταση, να σπάσει το συμβόλαιο και να πάει πίσω. Όχι. Νιώθω, ότι μπορεί, έτσι, να, νιώθω είναι... ότι μπορεί, ο κόσμος νομίζω ότι μπορεί να απαιτήσει ο Σάσα. Όχι, δεν νομίζω ότι φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό... αυτή η συζήτηση που γίνεται μεταξύ ευρωπαϊκών ομάδων. Έλα να σπάσουμε το συμβόλαιο, όπως λέγαμε και προηγουμένως, στους ελεύθερους παίκτες, στους μη ελεύθερους παίκτες. Γι' αυτό είπα εγώ εκείνη τη μέρα, Σάββατο ήταν, τη είδηση ότι όντως έχει πει ότι δεν θέλω να επιστρέψω. Δηλαδή, δεν τα βρίσκω με τον προπονητή και ο προπονητής δεν με θέλει, είναι ξεκάθαρο. Αυτόν τον ενθουσιασμό που είδα, προσπάθησα να τον μετριάσω λέγοντας ναι, μεν, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και θα έπρεπε και ο ίδιος να το μετριάσει, γιατί δεν ξέρω αν κάποιος τον είχε ενημερώσει σχετικά με. Το ξέρει πολύ καλά. Με τα πρόστιμα που μπορεί να υπάρχουν σε αυτά που μοιράζεται με τους δημοσιογράφους και τον τρόπο. Γιατί μπορεί πάνω στον ενθουσιασμό του ή πάνω σε μια κατάσταση που. Πάντως, να μην ήταν καλά ψυχολογικά, να ήθελε να μοιραστεί κάτι τέτοιο και να πει ότι ξέρεις τι, εγώ δεν αισθάνομαι καλά στην ομάδα. Θα ήθελα ενδεχομένως, κοιτάω και μια δεύτερη επιλογή και να το είπε έτσι και να έχει κυκλοφορήσει με αυτόν τον τρόπο. Πάντως, για να το πούμε όπως είναι, δεν λέμε αυτή τη στιγμή ότι δεν θα έρθει ο Βαζένκοφ στην Ελλάδα. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο και λέμε και τον τρόπο που μπορεί ακριβώς να γίνει αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν. Και αν γίνει, βέβαια, εάν τον πάρει, έχουμε κι άλλο ένα ενδεχόμενο, αν τον πάρει trade μια ομάδα και μπορέσει να πάει και να αγωνιστεί μέσα στη σεζόν. Θα μπορέσει να γίνει trade, θα πρέπει να ματσαριστούν τα trades που γίνονται στην Ευρώπη και στο NBA. Γιατί εάν κάνει trade το Φλεβάρι, δεν προλαβαίνει την Ευρωλίγκα. Δηλαδή, δεν προλαβαίνει την συμμετοχή, την προθεσμή του στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, είναι εκεί αυτό. Εάν έρθει στα μέσα τη σεζόν σε κάποια περάσει, ευρωπαϊκή ομάδα. Όπως έχει περάσει την άποψη ότι δεν θέλει με τίποτα να συνεχίσει ο Βαζένκοφ στο NBA, λέει ψέματα. Αν βρεθεί η ομάδα, ο οργανισμός που θα του δώσει έναν καλύτερο ρόλο, εννοείται ότι θέλει να παίξει εκεί. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Το, το ότι ο Σάσα Βαζένκοφ ενδεχομένως να θέλει να ολοκληρώσει τον κύκλο του, να δοκιμαστεί. Να το προσπαθήσει. Ναι. Είναι ανάλογα με το που θα γίνει trade. Έχουμε μέλλον μέχρι εκεί. Πάμε, νομίζω. Άλλο. Φουρνιέ. Νομίζω ότι ο Φουρνιέ είναι το πρόσωπο που. Εδώ είναι το κλειδί. Εδώ θέλω να μου πεις αν έχω δίκιο σε αυτό που ξέρω και έχω σκεφτεί. Πες μου. Είναι μια περίπτωση που θα τελειώσει πολύ πιο νωρίς από κάποιες άλλες. Ναι. Οπότε το κάνει πολύ πιο ελκυστικό για κάποια ευρωπαϊκή ομάδα που τον θέλει. Από το να περιμένει τον Χίναν να αποφασίσει αν τον Οκτώβριο θα έρθει στην Ευρώπη. Κοίτα, ο Φουρνιέ μένει ελεύθερος τέλος του μήνα. Mm-hmm. Μένει ελεύθερος από τους Knicks, πήγε μέσα στη σεζόν στους Pistons. Στους Knicks ξεκίνησε μια καριέρα με καταπληκτικά νούμερα και απίστευτα λεφτά. Που ούτε, 20 εκατομμύρια κοντά. Ήταν 79 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια ήταν όλο το συμβόλαιο όταν πρωτοπήγε στους Knicks. Εκεί ήρθε την Ποντό, ο οποίος δεν τον πίστευσε, δεν τον ήθελε, τελείωσε η καριέρα του. Πολλές φορές είχε μπει στη διαδικασία και το κοινό να ζητήσει τον Φουρνιέ, να τον βλέπει παραπάνω. Τον τελείωσε, δεν τα πήγαν ποτέ. Είχε άλλο πλάνο στο μυαλό του για τους Knicks σε σχέση με αυτό που έφερνε ο Φουρνιέ στο παιχνίδι. Και φέτος, μετά από 2 χρόνια που δεν έχει παίξει μπάσκετ ο Φουρνιέ, πήγε στους Pistons. Ο προβληματισμός ο δικός μου είναι ότι δεν έπαιξε ούτε στους Pistons. Ναι. Μιλάμε για την τελευταία ομάδα, τη χειρότερη ομάδα. Βέβαια, αυτό πάντα είναι. Θέλει λίγο και συνθήκες να ευνοούν και τους δύο. Πήρε κάποια λεπτά παραπάνω σε σχέση με αυτά, με το ότι δεν υπήρχε στους Knicks. Πήρε κάποια λεπτά παραπάνω, αλλά δεν έπαιξε να τον δούμε. Τέλος του μήνα μένει ελεύθερος, 36, 29 του. Μένει ελεύθερος. Άρα ο προβληματισμός σου είναι το γεγονός ότι δεν έχει αγωνιστεί και το πώς θα μπορέσει να προσαρμοστεί. Όχι. Καθόλου. Ο προβληματισμός μου για το Φουρνιέ συγκεκριμένα είναι ότι ο άνθρωπος, ενώ είναι Γάλλος, δεν έχει πει ποτέ σε καμία περίπτωση πέρα από το tweet που είχε κάνει πριν από 2 χρόνια ότι τι ωραία ατμόσφαιρα έχει ο Ολυμπιακός. Θα ήθελα κάποια στιγμή, αν παίξω στην Ευρώπη, να παίξω μια τέτοια ομάδα. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ακριβώς. Δεν έχει πει ότι κοιτάω τις επιλογές μου της Ευρώπης. Δεν το έχει πει. Είναι ένας παίκτης NBA, λογίζοντας τέτοιος. Δεν παίζει τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν υπάρχει ομάδα η οποία. Να ενδιαφέρεται να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Να έχουν οι δυο τους μιλήσει. Υπήρξε μέσα στη σεζόν, για να το πούμε και αυτό, από τα ρεπορτάζ, έτσι. Νομίζω ότι ο Φουρνιέ ήθελε και προτιμούσε να πάει στους Spurs. Mm-hmm. Να πάει σε αυτό το project εκεί πέρα, που είναι και ο Γουεμπανιαμά. Μην το ξεχνάμε. Γάλλος, να είναι κοντά του, να είναι σε αυτό το project και σίγουρα στους Spurs θα έβρισκε και παραπάνω χρόνο. Αυτό δεν έγινε. Έγινε το trade στους Pistons. Το ότι μένει ελεύθερος, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενώ είναι ένας παίκτης ο οποίος αποσχολεί τη Λίγκα και έχει κάνει σπουδαία πράγματα στη Λίγκα,
να δούμε πώς θα πάει. Να δούμε ποιες ομάδες θα ενδιαφερθούν για αυτόν. Mm-hmm. Μπορεί να συνεχίσει, ας πούμε, πιστεύεις στο NBA. Μπορεί. Ναι, με βέβαια μήνυμα. Ναι. Ναι. Μπορεί να συνεχίσει το NBA αν το θέλει. Θα χάσει λεφτά, θα πάρει τα λεφτά που έπαιρνε, αλλά και η καριέρα του δεν είναι. Ακριβώς, και η καριέρα του δεν είναι. Είναι 31 χρονών, να τα θυμίζουμε όλα αυτά. Η καριέρα του δεν είναι σε ανωδική πορεία αυτή τη στιγμή. Όμως νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που είναι πάρα πολλά χρόνια στο NBA. Είναι δοκιμασμένος. Δεν είμαστε τώρα. Δεν έχω το ρεπορτάζ από το Φουρνιέ ή από, από τα γαλλικά μέσα. Ή που ξέρω, ναι. Κασίες κάνουμε. Ναι, να πει κάποιο ότι θέλω να παίξω στην Ευρώπη γιατί θα βρω ρόλο, θα βρω χρόνο, θα βρω ενθουσιασμό. Νομίζω ότι πρέπει η ομάδα που ενδιαφέρεται να ενδιαφέρεται να μην έχει πλησιάσει ήδη. Φαντάζομαι. Έτσι πρέπει να γίνει. Ενδεχομένως θα πρέπει να έχει γίνει αυτό. Ένα... Και από εκεί πέρα είναι και το τι θέλει να κάνει και ο ίδιος. Δηλαδή τα χρήματα, φαντάζομαι αυτή τη στιγμή τελευταία. Δεν είναι το ζητούμενο. Τελευταία. Είναι το αν θέλει αυτός να αγωνιστεί. Καλά, και δεν να θα έρθουμε με 2 εκατομμύρια φωνή εδώ. Είναι τελευταίο σε σχέση με τα. Και με αυτά που θα πάρει στο NBA, αν συνεχίσει το NBA, με αυτά που θα πάρει στην Ευρώπη. Παρουσιάζει μια εξαιρετική πρόταση. Αυτό. Με ένα ρόλο πολύ σημαντικό και νομίζω εκεί το πείθεις. Και εκεί είναι το τι θέλει η επιθυμία του ίδιου του παίκτη. Πιστεύω ότι είναι ο παίκτης, από εκεί ξεκινήσαμε, νομίζω ότι είναι ο παίκτης ο οποίος ίσως να μπορεί να πιστεί όταν του παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο καλύτερα, επειδή είναι και Ευρωπαίος, από τους υπόλοιπους που θα μείνουν ελεύθεροι. Υπάρχουν ελεύθεροι παίκτες, επειδή το είπες πριν, υπάρχουν ελεύθεροι παίκτες στο NBA. Όμως η ιστορία δείχνει και με τον Αν και με όλους τους παίκτες. Ότι οι Αμερικανοί, κυρίως οι Αμερικανοί, περιμένουν να δούνε πώς θα μοιραστεί η τράπουλα στο NBA. Γιατί μένουν πάντα κάποια συμβόλαια και εκεί παίρνουν καλά λεφτά, δεν είναι... Όλοι εντάσσονται στο salary cap, οπότε είναι διαφορετικός ο τρόπος αυτό, που μοιράζουν τα λεφτά. Μοιράσμα, αλλά τα λίγα λεφτά εκεί πέρα είναι τα πολλά δικά μας. Ναι. Οπότε αυτή η ισορροπία πάντα κάνει τη διαφορά. Οπότε επειδή... είναι ακριβώς το τι θέλει ο παίκτης. Δηλαδή είναι επιθυμία του παίκτης το τι θέλει, πώς θέλει να αγωνιστεί. Και επειδή πολλοί λένε. Για τον Ολυμπιακό τώρα, να βρει τον καινούριο Ναν. Θα πω και κάτι άλλο. Πρώτον, δεν είναι τόσο εύκολο να βρει ένα τόσο μεγάλο παιχταρά. Δεύτερον. Είχε την ευκαιρία και την έχασε. Τρίτον. Δεύτερον, ήρθε. Και είπε ξεκάθαρα ο άνθρωπος, ειλικρινέστατο στον δρόμο, ότι εγώ έχω έρθει για να επιστρέψω. Ακριβώς. Το Παναθηναϊκός κατάφερε να του δείξει ένα ωραίο πλάνο, ένα ωραίο project. Και να τον πείσει. Να υπογράψει ένα συμβόλαιο που τουλάχιστον για την Ευρώπη τον δεσμεύει. Είναι μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού. Φυσικά. Αλλά δεν μπορεί να το βλέπουμε κάθε φορά έτσι. Νομίζω ότι ο Ναν είναι εξαίρεση. Όπως επίσης νομίζω ότι θα συμφωνήσετε, ο χρόνος προσαρμογής του σε σχέση με άλλους NBA. Απίστευτο. Είναι απίστευτο. Εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Γιατί λαχεία λοιπόν. Αυτό, δεν είναι κάθε μέρα. Τον παρακολουθούσα τον Αν. Αυτό το λαχείο, ας πούμε. Συγγνώμη. Πέρασε από το χέρι του Ολυμπιακού και το. Ναι, δεν συζητώ αυτό. Είναι αυτό που λες, το πιασέ ήταν το δίπλα, ρε παιδί μου. Ο Ναν, όταν αποφάσισε να έρθει στην Ευρώπη, είμαι πολύ σίγουρη, γιατί είχα μπει σε διαφωνία με φίλους του Παναθηναϊκού, είμαι πολύ σίγουρη ότι δεν ήξερε που ερχόταν. Δηλαδή, είτε του έλεγες Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Προμηθέας, Μπασκόνια, Ρεάλ, δεν αντιλαμβάνονταν το μέγεθος. Είναι ένας κλασικός Αμερικανός, έχει μεγαλώσει μέσα στο NBA. Φυσικά ήρθε και γι' αυτό το λόγο έκανε αυτές τις δηλώσεις στο αεροδρόμιο του, παιδιά, εγώ θέλω να ξαναφύγω. Αγάπησε την ομάδα, πέτυχε με την ομάδα, πολύ σημαντικό. Έγινε μέρος ενός συνόλου και μέχρι είπε. Με σπασμένα δόντια παίξει. Ακριβώς. Τι ωραία που είστε εδώ πέρα. Τι ωραία αγωτορόπια. Τι ωραία. Ναι. Συγγνώμη τώρα. Έγινε μέλος ενός συνόλου και αυτό είναι επιτυχία ξεκάθαρη του Παναθηναϊκού. Όλου του οργανισμού. Ήταν πρώτο του Παναθηναϊκού. Φυσικά. Ναι, 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 ναι. Που τον έβαλε σε αυτή τη συνθήκη και τον έκανε να νιώσει τόσο καλοδεχούμενος και τόσο καλά εδώ. Δεν είναι όμως σούπερ μάρκετ από εκεί που θα πει. Α, θα πάρω τον χρόνο τον καινούργιο τον. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε διπλά γιατί ρίσκαρε. Περιμένοντας έναν παίκτη, είχε βέβαια την πολυτέλεια σε σχέση με τον Ολυμπιακό για να μπορέσει να ρισκάρει. Ρίσκαρε παίρνοντας έναν παίκτη που δεν ήξερε πώς θα του βγει και πόσο χρόνο χρειάζεται να προσαρμοστεί. Και σε τρίτη φάση κατάφερε να μπορέσει να πείσει αυτόν τον άνθρωπο, αφού τον είδε ότι μπορεί να προσαρμοστεί, να του κλείσει άλλο ένα συμβόλαιο. Πόσα χρόνια έχουμε να το δούμε αυτό, να έρχεται ένας παίκτης από το NBA ξεκάθαρα, να μην έχει. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Να μην έχει ξαναπέξει και να προσαρμοστεί. Και το ματσάρισμα με τον Αταμάν, νομίζω, και τον τρόπο του Αταμάν, το γεγονός ότι αφήνει την ελευθερία. Ναι, είναι ελεύθερο και δεν έχει τόσες πολλές, τόσα πολλά κουτάκια ώστε να προσαρμοστεί ο Αμερικανός. Τι άλλο είπαμε να την ανακρίνουμε, Φουρνιέ. Ποιο είναι. Λοιπόν, είναι ο κύριο Τάι. Ναι, ναι, ναι. Για πες μας. Ακούγεται για τον Παναθηναϊκό πολύ. Τα βλέπω λίγο πιο εύκολα πράγματα στον Τάις. Και εγώ έτσι πιστεύω. ότι ναι, ότι η ώρα του θα μπορούσε να είναι να έρθει στην Ευρώπη και να ζήσει ωραία πραγματάκια. Ειδικά σε μια ομάδα που είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Εξαιρετικό και... δίδυμο με λες όρθα. Εξαιρετικό. Νομίζω ότι θεωρητικά πάντα έτσι. Εντάξει. Ότι ο ένας συμπληρώνει τα κενά και αυτά που ο άλλος δεν έχει. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Νομίζω ότι είναι στην καλύτερη φάση για να κάνει το πέρασμα στην Ευρώπη και να μην ψάξει κάτι παραπάνω.
υψηλή και υψηλή στο NBA, αλλά αλλάζουν αυτά που βλέπουμε. Είναι λίγο πιο... Αλλάζει και ο τρόπος, πλέον, ο τρόπος τώρα, που παίζουν. Οπότε... Δεν τους ευνοεί τέτοιους παίκτες, δεν τους ευνοεί. Ναι, γιατί νομίζω. Έχουν μάθει να κινούνται και σε άλλες θέσεις πλέον, σε τέτοια ύψη. Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι θα ήταν τέλειο και να... Και τριάρια, καλά το τεσάρι. Καλά. Και καλά το τεσάρι. Το να δοκιμάσει την Ευρώπη νομίζω ότι είναι τέλεια επιλογή. Και θεωρώ πολύ λογικό ο Παναθηναϊκός να πάει για εκείνον. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε παίκτες από το NBA. Επειδή θα είμαστε εδώ πέρα ακριβώς για αρκετές εκπομπές ακόμα, θα προκύπτουν. Έχουμε μπροστά μας. Στην επόμενη εβδομάδα θα προκύψει μια πεντάδα για γκάρντ που μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός. Θα προκύπτουν συνέχεια, προκύπτουν παίκτες, προκύπτουν ωραία ονόματα. Πάντα το ερωτηματικό είναι θέλουν να έρθουν Ευρώπη. Ναι, που αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να μάθεις ούτε από το ρεπορτάζ. Δηλαδή, αν ο παίκτης, όπως ο Νάνος που το φέρνει συνέχεια σε παράδειγμα, έχει στο μυαλό του ότι θα κάτσω μέχρι τον Οκτώβριο να δω πώς θα μοιραστεί εδώ πέρα η τράπουλα για να βρω μια θέση. Δεν μπορεί να του πει, έλα με το ζόρι. Δεν μπίθονται από την προοπτική της Ευρώπης. Δεν φταίνει η ομάδα. Πρέπει να πάρεις ως ομάδα ένα ρίσκο. Αναλόγως βέβαια και της δεδομένων των αναγκών σου, έτσι. Όχι, εγώ άλλο αλλά λέω. Πρέπει να πάρεις ένα ρίσκο 100%. Και να περιμένεις όποιον επιλέξεις ότι πιστεύεις ότι μπορεί να σου κάνει. 100%. Απλά επίσης, νομίζω. Μέχρι τον Οκτώβριο δεν κρίνονταν και κάτι. Δηλαδή θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει τα πρώτα 4-5 παιχνίδια χωρίς τον Ναν και κανέναν παίχτη στη θέση του. Δεν θα έχει πάθει κάτι. Νομίζω γιατί να κάνει στην Ελλάδα, γιατί δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η Ευρωλίγκα. Με το σχεδιασμό έχει να κάνει. Νομίζω ότι ο κόσμος. Σας αγαπάω, το ξέρετε. Είναι ανυπόμονος. Μωράκι, λιβερί, σας αγαπώ. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι ανυπόμονος, οι οπαδοί είναι ανυπόμονοι και δεν μπορούν να κάνουν αυτή την υπομονή που χρειάζεται για να χτιστεί ένα πράγμα. Και δε όταν... Είναι θέμα κόσμου. Νομίζω πιέζει ο κόσμος στις ομάδες. Κόσμο. Δηλαδή, όταν εντάξει, και οι προπονητές θέλουν να έχουν... Ένας προπονητής όταν κάνει έναν προγραμματισμό, ένα σχεδιασμό για τη νέα σεζόν, δεν είναι αυτός που σκέφτεται και έχει στο μυαλό του τις επιλογές και πώς πρέπει να γίνει. Δηλαδή, από εκεί δεν ξεκινάει όλο. Δεν μπορεί να είναι λάθος όμως. Καλά, φυσικά. Εννοείται αυτό το πράγμα. Ένας προπονητής σαν τον Μπαρτζόκα, τώρα για τον Μπαρτζόκα μιλάμε, έχουν επιλέξει 100 παίχτες και του έχουν βγει 97. Δεν τον κρεμάσουμε επειδή δεν του βγήκε ο Μπραντ Ντέιβις, ας πούμε. Εντάξει, όχι, ναι, εννοείται αυτό. Εκεί πέρα, ναι, έπαιξε η ανάγκη. Απλά θα έπρεπε να δουν ενδεχομένως να ζυγίσουν τις καταστάσεις και να δουν την ανάγκη που έπρεπε να ποντάρουν περισσότερο και να περιμένουν. Εγώ νομίζω ότι το πρώτο στοιχείο είναι ο σχεδιασμός. Άλλοι προπονητές έχουν ένα λίγο πιο ελεύθερο στυλ και σου λέει «έλα, θα μπει στο rotation μου». Άλλοι πηγαίνουν και λένε «έχουν σχεδιασμό ως ομάδα». Το βλέπουμε γιατί έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε δει και το στυλ του Αταμάν και το στυλ του Μπαρτζόκα στην Ελλάδα. Δύο διαφορετικά, εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Ναι. Και πόσο ωραία λειτουργούν και τα δύο, έτσι. Αυτό. Νομίζω ότι το επόμενο κομμάτι είναι η ανυπομονησία του κόσμου. Γιατί και οι ομάδες πρέπει να πουλήσουν τα διαρκεία τους, πρέπει να γλιτώσει από αυτή την κρίνια το ακούγονται 100 παίκτες. Οι παίκτες, οι ομάδες κλείνουν σαν τρελές, προσπαθούν η μία να νικήσει την άλλη και κλείνουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα τους παίκτες και καλά κάνουν. Εδώ που τα λέμε. Βλέπουμε τι κινήσεις κάνει η Μπαρτσελόνα και πώς προσπαθεί να κλείσει το ρόστερ της. Νομίζω ότι εκεί πέρα έχετε λίγο μια γενικότερη γκρίνια και φουντώνει, μια γενικότερη παραφιλολογία για το γιατί δεν έκλεισε αυτό, γιατί δεν έκλεισε και γίνεται αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι οι ομάδες οφείλουν να πάνε στο σχεδιασμό τους. Στη δουλειά τους, βέβαια. Και στο τέλος της ημέρας, βέβαια, στο τέλος της ημέρας θα κρίνουν γι' αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν. Αυτό ήταν το 23ο Slam Dunk, το στοίχημα View Powered by Πάμε Στοίχημα.gr. Θέλω να δω πού θα τελειώσουν τα επεισόδια αυτά. Το πιο νούμερο. Δεν το έχω βγάλει κάτω τον προγραμματισμό. Έχουμε προολυμπιακό τώρα. Μπαίνουμε σε ρυθμούς προολυμπιακού, μεταγραφών. Θα είμαστε πάντα εδώ με 18 ρεπορτάζ και ό,τι γνωρίζουμε, έτσι πάντα γνωρίζουμε όλα. Ποιοι παίκτες θα πλαισιώσουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μιλάμε για τους υπόλοιπους, γιατί γίνονται πράγματα και στον Άρη. Στο Παραγωγηθέα και στο Περιστέρι. Μια χαρά πάντα. Ωραία. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη εβδομάδα. Κάντε τα like σας, τα subscribe σας, τα σχόλιά σας. Τα σχόλια. Ναι. Κυρίως αυτά θέλουμε. Περιμένουμε πάρα πολύ με ανυπομονησία τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Και subscribe και όλα. Ευρωπαϊκό θα πει, παίζουμε μαζί. Με μία σούπερ τριπλή προσφορά γνωριμίας, χωρίς κατάθεση. Καθημερινό ημερολόγιο προσφορών στο PS Offer Zone και μοναδικές επιβραβεύσεις στο PS Rewards. Πάμε στοίχημα.gr.